Θα προσπαθήσω εν συντομία να πιάσω ζητήματα που αφορούν και το νομοσχέδιο αλλά και τις τροπολογίες. Αναφέρθηκε ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος σε κάποια από αυτά, όμως πραγματικά είναι πολλές από τις τροπολογίες μνημειώδεις. Το σημερινό νομοσχέδιο πραγματικά θα έπρεπε να μετονομαστεί σε τώρα που βρήκαμε παπά να θάψουμε 5-6. Και δεν έχει να κάνει μόνο με την ασυνέπεια της κυβέρνησης σε σχέση με τα όσα είχαν δεσμευθεί στη διάσκεψη των Προέδρων για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Εξάλλου, από τέτοιου είδους ασυνέπεια είμαστε συνηθισμένοι και από τη σημερινή και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Είναι γνωστό το έργο, το ξέρει και ο κόσμος πια, ότι τέτοια περίοδο φροντίζεται να περνάτε κάτω από το χαλί σωρία τροπολογιών και νομοθετημάτων. Όμως, τι είναι αυτό που σας σωθεί συστηματικά να νομοθετείτε κυριολεκτικά στα μουλοχτά με τέτοιου είδους τροπολογίες, με διάσπαρτα άρθρα? Βάζετε μπροστά ως κράχτη μια ενδεχομένως λογική ρύθμιση που μπορεί και σε κάποιες περιπτώσεις να θέλαμε να στηρίξουμε για να περάσετε σοβαρότατες ρυθμίσεις με βαριές συνέπειες που βέβαια ούτε επίγουσες είναι, μάλλον δείχνουν τη σταθερή σας μεροληψία να χτυπήσετε με κάθε τρόπο δικαιώματα εργαζομένων που κάνετε με τον πιο προκλητικό τρόπο με τις τροπολογίες που έχουν να κάνουν με το Υπουργείο Εργασίας. Αναφέρθηκε αναλυτικά και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, τι κάνετε τώρα στην τροπολογία του Υπουργείου Εργασίας, βάζετε ως φύλος οικείς την αύξηση των ποσοστών των προσωρινών συντάξεων, που αν θέλετε γεννά και ερωτηματικά για το κατά πόσο όντως έχετε σκοπό να επιταχύνετε την απονομή συντάξεων, γιατί θα ήταν δώρον άδωρον αν όντως, όπως λέτε, με ένα κουμπί οι ηλεκτρονικές συντάξεις θα αποδίδονται άμεσα, γιατί έχετε τέτοια σπουδή να αυξήσετε τις προσωρινές συντάξεις? Μάλλον και εδώ κάποιο δράκο έχει ιστορία. Αλλά πίσω από αυτό περνάτε μια απαράδεκτη ρύθμιση που τσακίζει κυριολεκτικά τα δικαιώματα των αυτεργατών, που βάζει στο χέρι τις συλλογικές συμβάσεις των αυτεργατών και τα δικαιώματά τους, τα συνδικαλιστικά τους δικαιώματα, που πραγματικά δεν απαντήθηκε γιατί υπάρχει αναγκαιότητα σε αυτό το νομοσχέδιο να περάσει με αυτόν τον τρόπο αυτή η άθλια μεθόδευση. Και όχι μόνο τη φέρνετε πραγματικά στα κρυφά, αλλά έρχεται και ο Υπουργός των Εφοπλιστών να υπερασπιστεί με έναν απαράδεκτο τρόπο αυτή τη ρύθμιση, λέγοντας ούτε λίγο ούτε πολύ ότι το γεγονός ότι χιλιάδες ναυτεργάτες παραμένουν, για το γεγονός ότι χιλιάδες ναυτεργάτες παραμένουν άνεργοι, φταίει το ότι δεν υπάρχει δυνατότητα να εφαρμόσουν τις τόσο φοβερές συμβάσεις του διεθνούς δικαίου, τις οποίες λέει τους κατηγορούμε άδικα ότι είναι συμβάσεις γαλέρας και πείνας. Μιλάμε για ιδηλιακούς μισθούς, μας περιέγραψε ο Υπουργός. Τότε ποια η ανάγκη να δώσετε αυτούς τους ιδηλιακούς μισθούς? Αυτό ήταν που εμπόδιζε τους εφοπλιστές να προσλάβουν τους ναυτεργάτες, τους Έλληνες ναυτεργάτες που πλήττονται από τόσο μεγάλη ανεργία και τα διέξοδα? Αυτό που ουσιαστικά ομολογείται είναι ότι η σπουδή σας είναι να χτυπήσετε για ακόμη μια φορά τους μισθούς, τα δικαιώματα των αυτεργατών, να ανοίξετε την πόρτα με το πρόσχημα των σποντοπόρας ναυτιλίας, να ανοίξετε την πόρτα για να χτυπηθούν συνολικά οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Και μάλιστα ήταν μνημειώδης αυτό και η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ήρθε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, εντάξει, όντως οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας φταίνε που οι Έλληνες ναυτεργάτες δεν προτιμώνται από τους εφοπλιστές, αλλά ας το συζητούσατε, βρε αδερφέ, μην το φέρνατε λίχτα. Φταίει ο τουρισμός, χίλια δυο ακούσαμε, και όχι η επιθυμία πραγματικά των εφοπλιστών να διαλύσουν τα εργασιακά δικαιώματα, να κερδίσουν, να βγάλουν από τις πλάτες των αυτεργατών περισσότερα κέρδη. Και αυτούς τους πατριώτες εφοπλιστές που περιγράψατε ουσιαστικά με ποιο τρόπο, διαλέγοντας σημαίες όποιου κράτους έχει τα χαμηλότερα εργασιακά δικαιώματα και φορολογικές απαλλαγές, αυτούς τους τονώνεται με κάθε τρόπο, με φορολογικά κίνητρα και άλλα. Ταυτόχρονα
Βέβαια, η ίδια τροπολογία νομοθετεί και άλλα δώρα στις επιχειρήσεις, την κάλυψη εργοδοτικών εισφορών μέχρι και το 100% στις επιχειρήσεις του τουρισμού, αεροπορικές, μεταφορικές. Λες και εκεί αυτοί ήταν που έχουν την ανάγκη στήριξης και όχι οι ίδιοι εργαζόμενοι. Εμπαιγμό αποτελεί βέβαια και η κλοπή από το πορτοφόλι που κάνετε των συνταξιούχων, φέρνοντας με ένα τέτοιο πομπόδι τρόπο υποτίθεται την καταβολή αναδρομικών που τους χρωστάτε, όμως την ίδια ώρα τους βάζετε να ξεγράψουν το μεγαλύτερο μέρος των χρωστούμενων, όταν ήδη η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας αφορούσε πολύ μικρότερο μέρος από τα ποσά που πραγματικά έχετε καταληστέψει από τους συνταξιούχους όλα τα προηγούμενα χρόνια. Όμως θα αναφερθώ και τροπολογία του Υπουργείου Εσωτερικών, όπου και αυτή, μαζί με άλλες ρυθμίσεις που θα θέλαμε να στηρίξουμε, όπως και τα ζητήματα που αφορούν την αποκατάσταση των πυρόπληκτων στο μάτι, που βέβαια με χαρακτηριστικό τρόπο έχει καθυστερήσει κατά πολύ η αποκατάστασή τους και είναι προβληματικό το ότι συζητάμε ακόμα 2 χρόνια μετά για την επισκευή των σπιτιών τους κλπ. Τι βάζετε σε αυτή την τροπολογία? Βάζετε και μια σειρά ρυθμίσεις που έχουν να κάνουν και με την λειτουργία της τοπικής διοίκησης και κυρίως με πιο προβληματική τη ρύθμιση που μεταφέρει στις οικονομικές επιτροπές την απόλυτη αρμοδιότητα για να μπορούν να διαχειρίζονται για να μπορούν να διαχειρίζονται τη σύναψη προγραμματικών συμβάσεων. Όταν ήδη έχετε δώσει στις οικονομικές επιτροπές με προηγούμενες ρυθμίσεις την απόλυτη πλειοψηφία και τον έλεγχο, μετατρέπεται ουσιαστικά τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο στον Σουλτάνο που θα μπορεί να διαχειρίζεται αυθαίρετα τους πόρους και να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Μετατρέπεται ουσιαστικά σε διακοσμητικά στοιχεία και το ίδιο το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κύριε Συνάδελφε, παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό. Παρακαλώ. Και μια σειρά και να πω και για μέσα στην τροπολογία αυτή θεωρούμε προβληματικό ότι δεν θεωρούμε επαρκή τον τρόπο που εντάσσεται και το ζήτημα της επιμέλειας των τέχνων. Θεωρούμε προβληματικό το ότι φέρνεται μέσα σε μια τέτοια τροπολογία ένα ζήτημα που πρέπει να ρυθμιστεί, αν θέλετε, με ένα πιο πλήρη τρόπο και όχι λαμβάνοντας πραγματικά υπόψη τα δικαιώματα και των παιδιών. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει με βάση αυτό να διατηρούνται οι σχέσεις. Ευχαριστούμε, κύριε συνάδελφε. Δύο ευχαριστούμε.